Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, που ήταν η 25 Νοέμβρη. Παρόλα αυτά, και φαίνεται και από το θέμα της, το οποίο είναι γενικότερο και σωστά κατά τη γνώμη μου είναι γενικότερο, έχει να κάνει συνολικά με την έμφυλη ισότητα σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και της ζωής μας. Και επειδή ήμουν σίγουρη ότι η Κωνσταντίνα Κούνεβα θα μιλήσει για τη βία, θα μιλήσει δυστυχώς γιατί την έχει ζήσει και ήταν κομμάτι της εμπειρίας της αυτό, επίσης καθώς και για την δουλειά που κάνει από εδώ και πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα αυτά, όπως και η Ειρήνη Σιώζου που είναι σύμβουλος στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Γραμματείας, εγώ σκέφτηκα να βάλω το θέμα λίγο σε άλλη βάση. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να θέσω μερικά ερωτήματα για να διαπιστώσουμε όλα αυτά που υπόθηκαν και πιο πριν, αν μπορεί δηλαδή και πώς να συνδέεται η έμφυλη βία με την έμφυλη ισότητα και με τη σημερινή πραγματικότητα και καθημερινότητα. Και ας σκεφτούμε λοιπόν όλοι και όλες όταν αναφερόμαστε στην βία κατά των γυναικών πόσα πράγματα μπορεί να εννοούμε. Όλα τα προηγούμενα που υπόθηκαν θα ήθελα να τα συμπυκνώσω λοιπόν σε μερικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, οι περιορισμένοι μισθοί και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι βία? Τα σεξιστικά σχόλια για την εμφάνιση των γυναικών είναι βία? Τα επίσης σεξιστικά σχόλια για να ασκήσουν κριτική κάθε είδους, άσχετη με την εμφάνιση προς τις γυναίκες, είναι βία? Επίσης, η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι βία? Τα σποτάκια της Γενικής Γραμματείας Ισότητας έχουν ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα για το θέμα αυτό. Μίλησε και η Καλλιόπη νωρίτερα. Αυτό το σποτάκι που αναφέρεται στην παρενόχληση από συνάδελφο προς συναδέλφισσα, όπου φαίνεται ότι όλο αυτό διαδραματίζεται μεταξύ σοβαρού και αστείου και όταν αυτή το σκέφτεται και κατά κάποιον τρόπο αντιδρά, της λέει «Καλά πώς κάνεις έτσι, μια πλάκα κάναμε». Η διαφήμιση της ΕΡΤ που έδειχνε την κακοποιημένη είδηση ως μια κακοποιημένη γυναίκα είναι βία? Διότι η διαφήμιση αυτή παρομοίαζε την κακοποιημένη είδηση με μια γυναίκα η οποία είχε υποστεί βία, είχε εμφανεί τα σημάδια της βίας στο πρόσωπό της, καθώς βέβαια και όλα τα άλλα στερεότυπα που αφορούν τη γυναίκα, έτσι, δηλαδή φωτεινή, όμορφη, δεν θυμάμαι τα επίθετα που χρησιμοποιούνταν, αλλά ήταν όλα τα στερεότυπα αποτυπωμένα σε μία και μόνη διαφήμιση. Και το ερώτημα είναι αν θα γινότανε το ίδιο ανεκτή μια εικόνα ενός ξυλοκοπημένου παιδιού ή ενός κακοποιημένου ζώου, έτσι. Στην τυχαία περίπτωση που η είδηση δεν θα ήταν γένους θηλυκού, αλλά θα ήταν γένους ουδέτερου. Σε όσους τέθηκε αυτό το ερώτημα, η αντίδραση ήταν κάπως ότι όχι, δεν θα μας άρεζε να υπάρχει αυτή η εικόνα. Όμως, την εικόνα μιας κακοποιημένης γυναίκας πολύ εύκολα μπορούμε να την ενσωματώσουμε και να μην αντιδράσει κανείς αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε και νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή όλων ότι όλα τα παραπάνω που αναφέραμε είναι βία. Γεγονός που μας κάνει να καταλάβουμε ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών, ανάμεσα στα ζευγάρια ή στις οικογένειες, αλλά βρίσκεται παντού και αγγίζει πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως σωστά ανέφερε και η Καλλιόπη πριν. Γι' αυτόν τον λόγο και είναι και τόσο επικίνδυνη.
Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να εκφέρεται μόνο από άντρες. Όπως φυσικά και τα σεξιστικά στερεότυπα δεν εκφέρονται μόνο από άντρες, αλλά πολλές φορές οι γυναίκες είμαστε καλύτερη κοινωνή αυτών από τους άνδρες. Και θα φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα που μπορεί να είναι λίγο προβοκατόρικο, αλλά ήταν ένα πολύ εμφανές παράδειγμα για την αντίδραση που διατυπώθηκε κυρίως μέσω των social media προς το πρόσωπο μιας γυναίκας η οποία έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα τα οποία έχει κάνει και μιλάω για τη Βίκη Σταμάτη. Κανείς όμως και καμία από μας δεν μίλησε για αυτήν τη γυναίκα βάσει των αδικημάτων και των πράξεών της. Αλλά όλοι οι χαρακτηρισμοί και κυρίως από γυναίκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν σεξιστικές αναφορές, χυδαίες αναφορές απέναντι στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας. Και είναι πραγματικά... αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο αυτό, πώς οι γυναίκες μπορούν πολύ πιο εύκολα απέναντι σε γυναίκες να εκφραστούν με τέτοιου είδους χυδαία και σεξιστικά επιχειρήματα, αν θέλετε. Σε μια πατριαρχική λοιπόν κοινωνία, όπως είναι η ελληνική κοινωνία σήμερα και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε αυτό, τα πατριαρχικά στερεότυπα κατακλείζουν κάθε πτυχή της ζωής μας και αν θέλετε υποχρεώνουν άντρες και γυναίκες κάποιες φορές στη ζωή μας να υποκύψουμε σε αυτά. Όπως είπα και στην αρχή λοιπόν, με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες άλλες πτυχές του φαινομένου που επηρεάζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τον τομέα της εργασίας, όπου εκτός από την σεξουαλική παρενόχληση έχουμε και θέματα που άπτονται με αμιγώς εργασιακά θέματα, όπως είναι η υποαπασχόληση, όπως είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως είναι το μισθολογικό χάσμα, όπως είναι η γυάλινη οροφή. Το ΚΕΘΗ, εκτός από την εποπτεία, την επιστημονική και τη λειτουργική εποπτεία που έχει στα συμβουλευτικά κέντρα της Γραμματείας αλλά και των Δήμων, έχει και έναν άλλο ρόλο που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να ξαναενεργοποιήσουμε, που είναι αυτός να υλοποιεί έρευνες και μελέτες. Και μια πολύ πρόσφατη έρευνα που υλοποιήσαμε ήταν μια έρευνα στις ελληνικές βιομηχανίες για τα θέματα ισότητας και συγκεκριμένα για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και αυτά τα αποτελέσματα θέλω να σας... κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα μάλλον θέλω να σας αναφέρω σήμερα εδώ. Η έρευνα λοιπόν αυτή διεξήχθη κυρίως σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι στην πλειοψηφία των εταιριών αυτών τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη ήταν άνδρες. Επιβεβαιώνοντας με μια πρώτη εικόνα το φαινόμενο της γυάλινης οροφής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή ήταν άνδρες, δεν καταλάβαιναν κιόλας πολύ καλά το αντικείμενο της έρευνας, την συμφιλίωση δηλαδή οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι ένα θέμα που τους απασχολεί ιδιαίτερα. Σε αντίθεση με τις λιγοστές γυναίκες που βρήκαμε σε υψηλές διοικητικές θέσεις, όπου κατανοούσαν πλήρως τον όρο της συμφιλίωσης. Ένα άλλο σημαντικό έβριμα της έρευνας ήταν σχετικά με το ωράριο των γυναικών. Παρότι η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών αυτών εργαζόταν, των εργαζομένων πλέον, όχι των διοικητικών στελεχών, εργαζόταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από όσες εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, μόνο οι μισές δήλωσαν ότι το είχαν επιλέξει. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το μέσο για την επίτευξη της συμφιλίωσης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Για τις υπόλοιπες μισές ήταν απλά αναγκαστική συνθήκη εργασίας με ό,τι συνεπάγεται αυτό, χαμηλότερους μισθούς κτλ.
το να μην πάρουν ποτέ σύνταξη, όπως ανέφερε η Κωνσταντίνα. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων, το 83%, ακόμα και αυτές που δούλευαν πλήρες ωράριο, δήλωσαν ότι έχουν την ευθύνη φροντίδας κάποιου παιδιού ή κάποιου ηλικιωμένου ατόμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις δήλωσαν ότι τους παρέχεται κάποιο είδους βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα, κυρίως γονείς, αλλά και σύζυγο ή σύντροφο. Όμως, ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες, ότι η ενασχόληση των ανδρών, πατεράδων, συνδέεται κυρίως με δραστηριότητες ψυχαγωγίας και γενικότερα με δραστηριότητες που συνδέονται με τον εξοικιακό χώρο, παρά με τη φροντίδα και τις δραστηριότητες ρουτίνας που συνδέονται με τα παιδιά και τα ηλικιωμένα άτομα. Άρα λοιπόν, η διπλή μέρα, σε εισαγωγικά, και το διπλό ωράριο εργασίας, σπίτι και δουλειά, αποτελούν καθημερινότητα κυρίως της πλειονότητας των γυναικών και όχι των ανδρών. Όσον αφορά τώρα τις αφηγήσεις των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων, χαρακτηριστικά θα ήθελα να σας αναφέρω μερικές, γιατί αποτυπώνουν πάρα πολύ καλά αυτά που συζητάμε σήμερα. Υπάρχει μια αφήγηση μιας εργοδότριας που παρουσιάζεται με χαρακτηριστικό τρόπο το πώς οι ίδιες οι εργαζόμενες μητέρες αισθάνονται πίεση στην προσπάθειά τους να συμφιλειώσουν εργασία και οικογένεια και να διαχειριστούν τις άδειες που δικαιούνται. Και λέει η εργοδότρια, δεν τις ζητάνε, δεν θέλουν να τις καταχραστούν, θεωρούν ότι καταχρώνται εκείνη την ώρα την ευχέρεια του εργοδότη τους. Αισθάνονται ότι αν ζητήσουν πολλά, θα χαρακτηριστούν ως τεμπέλες. Αισθάνονται ότι αν αρχίσουν και ζητάνε πολλά, θα πει ο άλλος, καλά, θα ασχολούμαι μαζί σου και θα πάρει έναν άντρα. Θα πάρει λοιπόν έναν άντρα που δεν τα ζητάει αυτά, αφού τα κάνουν όλα οι γυναίκες στο σπίτι. Επίσης, ο άντρας είναι ξεκούραστος, άρα θα μου κάνει αυτό που θέλω εγώ. Επίσης, καμιά από τις βιομηχανίες που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας δεν έχει αναπτύξει σχέδιο ισότητας ή δεν έχει υλοποιήσει με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο ενέργειες που να στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Μάλιστα, συνήθως, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, θα έχετε ακούσει όλες και όλοι να λένε ότι εδώ είμαστε μια οικογένεια. Εδώ ό,τι ζητήσει ο εργαζόμενος το έχει, γιατί λειτουργούμε ως μια οικογένεια. Αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες, οι ατομικές απέναντι στον κάθε εργαζόμενο και στην κάθε εργαζόμενη, μεταφράζονται ως πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας. Σε γενικές γραμμές δηλαδή, η έννοια της εφαρμογής πολιτικών φιλικών προς την ισότητα των φύλων φάνηκε να συγχέεται με μεμονωμένες διευκολύνσεις προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους. Επιπλέον, η έλλειψη κατανόησης της σημασίας των πολιτικών για την ισότητα φάνηκε από το γεγονός ότι η πλειονότητα των εργοδοτών αλλά και των εργοδοτριών θεωρεί ότι η πολιτική τους είναι φιλική προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους και ότι δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν κάποια συγκεκριμένη πολιτική με ειδική στόχευση σε αυτό. Ειδικότερα θεωρούν ότι δεν έχει προκύψει ανάγκη για την υιοθέτηση πολιτικών ισότητας από την βιομηχανία τους. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα λόγια ενός εργοδότη, είναι ότι δεν υπάρχει λόγος, αυτό που λέγαμε πριν. Γενικά έχουμε πολύ καλή σχέση με τους εργαζόμενους. Διοργανώνουμε εκδρομές, παιχνίδια, τραπέζια και διάφορα άλλα. Νομίζω ότι είναι φιλική η εταιρεία μας απέναντι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν έχει φέρει ποτέ αντίρρηση όταν υπάρχει πρόβλημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εργοδοτών και εργοδοτριών σε ερωτήματα σχετικά με το αν είναι ανοιχτοί και ανοιχτές για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους της βιομηχανίας τους για την υποστήριξη της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ή ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό υπήρχαν περιπτώσεις όπου απαντήσεις ήταν ρητά αρνητικές, όπως αυτή που θα σας αναφέρω. Δεν έχουν ανάγκη. Το θεωρούμε άχρηστο.
Καλύτερα να κάνω ένα σεμινάριο εξυπηρέτησης πελατών παρά ισότητας φίλων. Δηλαδή τι, να τις ξεσηκώσεις, αφού δουλεύουν. Στον τομέα αυτό, λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε για την ισότητα ανδρών και γυναικών και πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η έρευνα, αλλά και άλλες παρόμοιες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, να ληφθούν υπόψη, ώστε σε συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η οποία θα καταθέσει και το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα, είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κυρίως στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και ο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση, να πούμε και τι έχει γίνει σε κάποιους τομείς. Στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, η πρωτοβουλία που υλοποιείται από πέρσι στο Υπουργείο Παιδείας, οι θεματικές εβδομάδες, στις οποίες τα θέματα ισότητας και φύλου είναι ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα και δεν σας κρύβω ότι από τα σχολεία, και είναι πολύ επιδοφόρο αυτό, δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα και εμείς και τα συμβουλευτικά κέντρα για να τους βοηθήσουμε να οργανώσουν τις θεματικές τους εβδομάδες με τη συγκεκριμένη θεματική της ισότητας των φύλων. Και είναι πολύ σημαντικό διότι ο σεξιστικός λόγος, ξεκινώντας από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, είναι διάχυτος και η καταπολέμησή τους στα αρχικά στάδια και σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες σαφώς και είναι ιδιαίτερης σημασίας και εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό παρά τις μικρές μας δυνάμεις. Επίσης, όπως προείπα, άλλη μια νομοθετική πρωτοβουλία ιδιαίτερης συμβολικής αλλά και ουσιαστικής σημασίας είναι το νομοσχέδιο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την ουσιαστική ισότητα που θα έρθει το επόμενο διάστημα. Αλλά και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι το νομοσχέδιο για την εν μέρη κατάργηση της σαρίας, το οποίο ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα από τον Πρωθυπουργό, 97 χρόνια μετά την καθιέρωσή της, καταργείται στην Ελλάδα, έστω και εν μέρη, με το νομοσχέδιο που, αν δεν κάνω λάθος, κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο ξεκαθαρίζεται ότι για τις οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές ισχύουν οι διατάξεις του αστικού κώδικα και πλέον μόνο κατ' εξαίρεση οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στην δικαιοδοσία του Μουφτή και θα χρειάζεται να υπάρχει συνένεση από όλα τα διάδικα μέρη για να παρέμβει. Άρα, στην ουσία, την καθιστά μη υποχρεωτική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα βήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν μέχρι την οριστική κατάργησή της. Και τέλος, και θα κλείσω με αυτό και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια, ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αναφέρθηκε και η Κωνσταντίνα Ικούνευα και έχουν κάνει πολλή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό. Και από ότι σε προηγούμενη εκδήλωση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, μάλλον θα έρθει αρχές Γενάρη προς ψήφιση, είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η κύρωσή της στην ουσία από την Ελληνική Βουλή και είναι πάρα πολύ σημαντική η κύρωση αυτή, διότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και επίσης σε υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων αλλά και συμβουλευτικής για τους άντρες πλέον, για τους θήτες. Και είναι νομίζω μια πρόκληση για τη χώρα μας για τα επόμενα βήματα να περάσουμε και στο στάδιο αυτό της αντιμετώπισης των ανδρών, των θητών, για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και πραγματικά νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός για να γίνουν δραστικές, αν θέλετε, ρυθμίσεις
που θα μπορούν τα επόμενα χρόνια να μας βοηθήσουν να κάνουμε βήματα μπροστά και για την εξάλληψη της βίας, αλλά και για την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Σας ευχαριστώ.